και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή βράδυ, 10.30 παρ' 25 περίπου η ώρα και σήμερα είμαστε κοντά σας. Την ερχόμενη Παρασκευή μπορείτε να δείτε την εκπομπή σε επανάληψη. Το τηλέφωνο της εκπομπής για επικοινωνία. Μία ακόμα περιπλάνηση, ένα ακόμα ταξίδι στον χώρο της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας και της θεολογίας μόλις ξεκίνησε. Στο σημείο αυτό να δώσω την καλησπέρα μου στον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, τον φίλο σταθερό συνεργάτη συνοδοιπόρο όλα αυτά τα χρόνια στην περιπλάνησή μας στον κόσμο των πατερικών κειμένων και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, κύριε Ατσακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ καλά που και σήμερα είσαστε κοντά μας για να εύχομαι μιλήσουμε. Εύχομαι πάντα να πετυχαίνει η εκπομπή και να ανεβαίνει κάθε τόσο, διότι και εμένα με σταματάνε άνθρωποι στον δρόμο και μου λένε συγχαρητήρια για την εκπομπή κλπ. Και πρέπει να ξέρω ότι κατά μεγάλο βαθμό η εκπομπή οφείλεται στη δική σας προσπάθεια, κύριε Χουντουλάκη. Και ευγνωμονούμε και αυτούς οι ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε την εκπομπή, γιατί η εκπομπή δίχως τη δική σας βοήθεια δεν θα πάει πολύ μακριά. Ευχόμαστε όμως να συνεχίσουμε όπως και πέρσι που πήγαμε μέχρι τον Αύγουστο περίπου, με τη δική σας φροντίδα και συμπάθεια. Βεβαίως, κύριε Ατζακλή, ξεκαθαρίζουμε, έχουμε πει πάμε πολλές φορές ότι αυτή η εκπομπή βασίζεται σε εθελοντική βάση και εσείς και εγώ που είμαστε πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας δεν αμοιβόμαστε, οπότε όπως είπατε και εσείς βασίζεται και η δομή της εκπομπής είναι η ανθρώπινη επικοινωνία, είναι η στήριξη και ευχαριστούμε και τους φίλους που στηρίζουν και τα καταστήματα που στηρίζουν την προσπάθεια όπως είναι το ελληνικό εστιατόριο Κατσαρόλα που στο τέλος της εκπομπής θα δούμε μια κάρτα που ευρίσκεται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επίσης το Άρτος και Μέλι, μια αλυσίδα αρτοσαυροπλαστείων που συνεργάζεται μαζί μας και επίσης όλους τους φίλους που στηρίζουν και τηλεφωνούν. Να δούμε λοιπόν το τηλέφωνο της εκπομπής, να δούμε λοιπόν και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, έχετε συγγράψει, είναι η ουσία και η αθανασία της ψυχής και όποιος αγοράσει μέρος των βιβλίων μπορεί να κερδίσει και άλλα βιβλία, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με την φιλοσοφία, την θεολογία και την ψυχολογία. Απαντάω σε αυτό το βιβλίο σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το τι είναι ψυχή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη στον Θεό και στον Χριστό, τα ανθρώπινα συναισθήματα. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε συναισθήματα. Έχουμε ξεχάσει πολλές φορές μέσα από την όλη κατάσταση τα συναισθήματά μας. Θα μιλήσουμε για πίστη, για αγάπη, θα μιλήσουμε για πόνο, για θλίψη, πράγματα τα οποία βιώνουμε στην καθημερινότητα. Όλα αυτά τα παρουσιάζω στο βιβλίο μου, η έννοια της ψυχής, τι συμβαίνει στην ψυχή με το θάνατο, τι είναι ο παράδεισος και η κόλαση, τι σημαίνει ευτυχία της ζωής, κατάθλιψη, απομάκρυνση της κατάθλιψης, όροι που θα συναντήσετε, θα βρείτε, αν σας αρέσει η ψυχολογία, θα βρείτε στοιχεία, πολλές πινελιές ψυχολογίας σε αυτό το βιβλίο. Είναι της ψυχής, η ουσία, η αθανασία και η ψυχή τελικά αποδεικνύουν τα αρχαία ελληνικά κείμενα και οι πατέρες Εκκλησίας ότι είναι αθάνατοι. Περνάμε στο επόμενο βιβλίο. Έχει να κάνει με τον χρόνο, η έννοια του χρόνου. Πώς βιώνουμε τον χρόνο, πώς πρέπει να αξιοποιούμε τον χρόνο. Η δραστηριότητα, η δημιουργικότητα είναι το ζητούμενο του χρόνου μας και θα κρυθούμε για αυτό το χρόνο. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την φύση και την σιωπή. Σιωπή, φύση, έννοιες που θα πρέπει να σταθεί η ανθρώπινη ολότητα και να τις αντιμετωπίζει, να τις δει. Και επίσης μιλάω για τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο, πώς επηρέασε τους πατέρες της Εκκλησίας. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και την πατερική θεολογία. Πλάτωνος, Αριστοτέλης, από τις ψυχογραφίες του Μεγάλου Μετεώρου. Στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τους φιλοσόφους του πατέρες Εκκλησίας. Και τέλος, θέματα της μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, όλα αυτά τα βιβλία. Να δούμε λοιπόν και τα βιβλία του αγαπητού συνεργάτη συνοδοιπόρου του κυρίου Ατζακλή. Για όλα αυτά τα βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες τώρα στο ελληνικό μας κέντρο. Άρα, το πρώτο βιβλίο έχουμε Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός, που μιλάει για τους δύο αυτούς κόσμους και ο κύριος Ατζακλής, ο γιατρός της Γενικής Ιατρικής. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τους υδροχωριστές. Νέα τάξη πραγμάτων, κύριε Ατζακλή, παγκοσμιοποίηση. Αυτό το βιβλίο είναι διαχρονικά, δηλαδή τα έχετε γράψει, αν δεν κάνω λάθος, πριν κάποια χρόνια. Δηλαδή το βιβλίο που βλέπουμε τώρα, υδροχωριστές. Όμως. Το 95 είναι γραμμένο. Είναι 95. Όμως, κύριε Ατζακλή, βλέπουμε ότι σήμερα είναι επίκαιρα όσο ποτέ. Βέβαια. Γιατί να απαντήσει αυτό το ερώτημα που. Γιατί ναι, με το οποίο ρωτάει ένας φίλος. Γιατί είναι. Επειδή μιλάει για αποκαλυπτικούς χρόνους και τώρα ζούμε τους αποκαλυπτικούς χρόνους. Δηλαδή, μην κοιτάτε που λένε Αμερική, θα πάμε σε άλλους πλανήτες κλπ. Η αποκάλυψη όμως λέει το εξής. Λέει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για τον άνθρωπο, διότι
Δυστυχώς θα πέσουν τα πυρηνικά. Βλέπουμε στην Αποκάλυψη να πέφτουν οι φιάλες και να καταστρέφουν το 1 τρίτο της γης. Τι θα καταστρέψει το 1 τρίτο της γης, αν δεν είναι πυρηνικά, έτσι. Και το λέω αυτό όχι για να στεναχωρηθούν μερικοί ότι θα καταστρέψουν τη γη, εμείς θα καταστρέψουμε τη γη, άνθρωποι. Διότι η Αποκάλυψη μας λέει ότι αμέσως μετά έρχεται ο Χριστός και την ξανακαινουριώνει. Κάνει μια καινούργια γη και καινούργιο ουρανό. Είναι πολύ μεγάλα τα λόγια αυτά, γιατί ο Χριστός είπε: τα λόγια μου δεν θα πέσουν, δεν θα χαθούν. Ο ουρανός και η γη μπορεί να χαθούν, αλλά τα λόγια μου δεν θα χαθούν. Επομένως, αυτά, κύριε Φουντουλάκη, μπορεί από τη μια μεριά να είναι τρομακτικά για τους ανθρώπους και να μελαγχολικά για μερικούς οι οποίοι δεν έχουν την πίστη, αλλά για εκείνους που πιστεύουν είναι σωτήρια, διότι μετά από την καταστροφή της γης, από τον Αντίχριστο και από όλους αυτούς τους ωραίους ανθρώπους οι οποίοι θα ρίξουν τα πυρηνικά, έτσι, και θα κατακάψουν χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους, μετά από αυτό έρχεται η ανακαίνιση του κόσμου, έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, έρχεται ο Χριστός στην κρίση, έρχεται η τακτοποίηση των πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο οι υδροχωριστές και οι προφητείες περί συντελείας του αιώνος είναι βιβλία τα οποία έχουν διαβαστεί, διαβάζονται και θα διαβάζονται μέχρι να έρθει το τέλος του κόσμου. Είναι σχατολογικά βιβλία που λέγονται. Ναι, ναι, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το επόμενο βιβλίο από αυτά που έχετε γράψει είναι αυτό που είπατε τώρα, είναι τις προφητείες. Δηλαδή έχετε συγκεντρώσει κάποια στοιχεία χωρίς να μπαίνετε στην παγίδα και να ρισκάρετε ουσιαστικά το πούμε λαϊκιστή που έχουν να κάνουν με τις προφητείες σήμερα που ορίζουν την ημερομηνία. Εδώ απλά εσείς παρουσιάζετε τις προφητείες. Και στο επόμενο βιβλίο μιλάμε τις προφητείες, είναι η αναγέννηση, η μεταμόρφωση του ανθρώπου, η ανάσταση και πώς ο άνθρωπος μπορεί να αναμορφωθεί, να αναγεννηθεί και παρουσιάζεται στοιχεία για την ανάσταση του ανθρώπου, παρουσιάζεται την αληθοφάνεια, ότι είναι κάτι αληθινό και όχι κάτι ψεύτικο, κυρία Τζακλή. Ασφαλώς. Ο Θεός δεν μας έχει δώσει πότε θα πεθάνουμε. Και αυτό είναι φιλάνθρωπο, γιατί εάν ξέραμε, κύριε Φουντουλάκη, πότε θα πεθαίναμε, πότε θα πεθάνουμε, είναι σίγουρο ότι θα βρίσκαμε σε ένα άγχος και σε μια μελαγχολία. Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν το γεγονός του θανάτου τους, την ημερομηνία του θανάτου τους. Έτσι, ο Θεός φιλανθρώπος κρύβει ορισμένα πράγματα από τους ανθρώπους, δίνει μόνο στους σοφούς, εκείνους οι οποίοι μπορούν να αντέξουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχουν άγιοι οι οποίοι λένε θα πεθάνω ακριβώς σε ένα χρόνο από σήμερα. Και, γιατί τους το έχει αποκαλύψει ο Θεός. Και πραγματικά έτσι γίνεται. Ήταν ένας στο Άγιον Όρος και λέει, του λέγανε, είσαι έτοιμος, του λέγε, να αναχωρήσεις, λέει, είναι της Παναγίας σήμερα κλπ. Προσέχτε, παιδιά, λέει, δεν αναχωρώ αυτή τη χρονιά της Παναγίας, θα αναχωρήσω ακριβώς την άλλη χρονιά πάλι της Παναγίας. Και όντως έγινε έτσι. Αυτός είχε την εσωτερική πληροφορία. Άρα, ναι, ναι, άρα, κυρία Τζακλή. Εμείς είμαστε ανίκανοι να ξέρουμε. Ναι, αυτό συμβαίνει για το θάνατό μας. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά συμβαίνει και για έναν άλλο λόγο, ότι είμαστε ελεύθεροι και είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Άρα, λοιπόν, είμαστε υπεύθυνοι, κρινόμαστε και θα πρέπει, όπως λέει η Μέση και η Κοινή Διαθήκη, να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι για να κριθούμε για αυτό που κάνουμε. Και κλείνοντας και αμέσως να μας πείτε τα όμορφα λογικά σου λόγια. Ναι. Υπάρχει μια φράση, δεν ξέρω αν μπορώ να πω τώρα. Ναι, ναι, πείτε. Ναι, ναι, υπάρχει μια φράση που λέει ο Χριστός ότι τα λόγια μου θα μείνουν μέχρι το τέλος. Ναι. Και υπάρχει και άλλη μια φράση που λέει ο πιστεύων εις εμέ ουμή γνωρίσει θάνατο. Δεν θα γνωρίσει θάνατο εκείνος που πιστεύει στον Χριστό. Φαίνονται παράξενα τα λόγια αυτά. Και όμως είναι τελείως αληθινά, διότι τα λέει ο Χριστός. Και ό,τι λέει ο Χριστός είναι αληθινό. Ό,τι έχει πει ο Χριστός έγινε. Τους είπε ότι θα γκρεμιστεί αυτός ο ναός σε λίγο και μετά από 37 χρόνια ισοπεδώθηκε από τον Τίτο ο ναός της Ιερουσαλήμ. Το είχε προβλέψει ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά και ο Κοσμάς ο Οντολός είχε κάνει προφητείες, αγαπητοί φίλοι, που από τις οποίες προφητείες οι 200 που είναι, οι 150 έχουν επαληθευτεί. Λοιπόν, μένει να επαληθευτούν οι άλλες 50 προφητείες. Γι' αυτό διαβάστε τον Κοσμά τον Οντολό. Υπάρχουν site στο διαδίκτυο που τον έχουν. Αλλά μας λέει και ο Χριστός ότι όταν έρθω άραγε θα βρω την πίστη. Δηλαδή, και μόνο με την πίστη, επειδή δεν θα έχουμε έργα, ίσως ο Θεός, που δεν είναι ας πούμε σωστό αυτό, πρέπει να έχουμε και πίστη και έργα, εμείς σαν χριστιανοί αγαπητοί φίλοι, και πίστη και έργα πρέπει να έχουμε. Δεν σώζεται ο άνθρωπος μόνο με την πίστη, αλλά ίσως αυτά τα χρόνια, επειδή δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε τόσα έργα που θα είναι σωτήρια για μας, θα κοιτάξουμε να σωθούμε μόνο με το έλεος του Χριστού και με την πίστη. Αλλά όχι την ολιγοπιστία. Πρέπει να έχουμε ακράδαντη πίστη στον Χριστό. Είδατε ο Πέτρος όταν, ναι, κύριε Φουντουλάκη, όταν μέσα στη θάλασσα είδε τον Χριστό και είπε, αν είσαι εσύ, του λέει, δάσκαλε, πες μου να περπατήσω πάνω στα κύματα και να έρθω κοντά σου.
Λοιπόν, ο Πέτρος περπάτησε στα κύματα, έφτασε μέχρι τη μέση, αλλά μετά τι έκανε. Άκουσε τον άνεμο, λέει ότι ήταν σφοδρός, άκουσε τη θύελλα και τον αέρα που έπεφτε και τον εράπιζε το νερό και ολιγοπίστησε. Αυτή η ολιγοπιστία του στήχησε τον καταποντισμό του. Λοιπόν, και εμείς μας το έχει το παράδειγμα αυτό ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, διότι αν δεν κοιτάμε κατά πρόσωπο τον Χριστό και εμείς κάποτε θα πάθουμε αυτό που πάθει ο Πέτρος, δηλαδή θα καταποντιστούμε. Να μην είμαστε ποτέ ήσυχοι όσον αφορά το θέμα της πίστεως. Πάντα να λέμε, Κύριε, δώσε μου πίστη. Όπως είπε και ο πατέρας του παιδιού εκείνου, που ήθελε να το διατρέψει ο Χριστός και του λέει, αν έχεις πίστη, θα διατρέψω το παιδί σου. Και εκείνος του λέει, σε παρακαλώ, δυνάμωσέ μου την πίστη, Κύριε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πίστη μεγάλη. Θα σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα, για να μην μακρηγορήσω όμως. Ναι, θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε το παράδειγμα του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Κοιτάξτε μια αναλογία με την περίπτωση του Πέτρου και σε αυτό το παράδειγμα. Ο Ορφέας αγαπούσε την Ευρυδίκη και την έκανε γυναίκα του. Αλλά η Ευρυδίκη αρρώστησε και πέθανε. Και ο Ορφέας, επειδή την αγαπούσε τόσο πολύ, θέλησε να πάει στον Άδη να την εφέρει από τον Άδη. Κατέβηκε με θράσος, λέει, στον Άδη, φοβερό, και βρήκε τον άρχοντα του Άδη. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Θα ναι. Το, δεν, ναι, το πρόχειρο ναι, τώρα. Ναι, ναι. Άρχος, όχι, άρχος ήταν άλλος. Και ο Κέρβερος ήταν ο σκύλος με τα τέσσερα κεφάλια απ' έξω. Αλλά τέλος πάντων. Του λέει, δεν έχει σημασία το όνομα, σημασία έχει η πράξη τώρα που έχει γίνει. Του λέει, θα σου δώσω την Ευρυδίκη, επειδή είχες τόσο θάρρος και επειδή είσαι τόσο εκλεκτός άνθρωπος, θα σου δώσω τη δυνατότητα να την πάρεις πίσω. Αλλά πρόσεξε, του λέει. Θα έρχεται πίσω από σένα η Ευρυδίκη και εσύ σε καμία περίπτωση δεν θα διστάσεις και δεν θα αμφιβάλλεις τα λόγια μου. Θα έρχεται πίσω, αλλά μην γυρίσεις. Αν γυρίσεις να δεις, την έχασες. Και ο Ορφέας ο καημένος ερχόταν, αλλά ήθελε να γυρίσει να δει αν έρχεται η Ευρυδίκη αγαπημένη του από πίσω. Να τη δει. Και τι έγινε, γύρισε, έστρεψε το βλέμμα του και μόλις είδε την Ευρυδίκη, η Ευρυδίκη σαν να την πήρε ένας άνεμος και την πήγε στα έγκατα του Άδη. Ναι, ναι, ναι. Και την έχασε. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ακράδαντη πίστη και να κοιτάμε κατά πρόσωπο τον Χριστό ό,τι συμφορές και να έχουμε. Διότι με τις συμφορές αυτές θα γλιτώσουμε με την πίστη, την ακράδαντη που έχουμε στον Χριστό. Για να σας φέρω και άλλο ένα παράδειγμα από μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Ναι, ναι, για πείτε μας. Όπου λέει, του είπαν οι άγγελοι του Λότ. Α, πήγανε τρεις άγγελοι στο Λότ. Ναι. Ο Λότ άγιες, ξέρετε, μέσα στα Σόδωμα. Δεν είναι ο τόπος που αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά είναι ο τρόπος. Είναι πολλοί που είναι στο Άγιον Όρος, λέει ένας πατέρας του Αγίου Όρους, ο πατήρ Παΐσιος, λέει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι, λέει, στο Άγιον Όρος που σκέφτονται τον κόσμο. Και υπάρχουν στον κόσμο άνθρωποι που σκέφτονται τη μοναξιά, δηλαδή σκέφτονται την ψυχή τους. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι ο τόπος, είναι και ο τόπος κατά κάποιο τρόπο, αλλά περισσότερο είναι ο τρόπος. Δηλαδή, πρέπει τροπικά να σκεφτόμαστε το Θεό και όχι τοπικά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για το Λότ. Του είπαν οι τρεις άγγελοι, τους οποίους είχε εκεί φιλοξενούμενους, και τους οποίους τρεις αγγέλους, κύριε Φουντουλάκη, θέλανε να τους πάρουν, να τους κακοποιήσουν, να τους βιάσουν, λέει, επειδή ήταν πολύ όμορφοι, οι Σοδομίτες. Και πήγαν και τους πάσανε σχεδόν την πόρτα για να μπουν μέσα να τους πάρουν. Και τους λέει ο Λότ, δεν περνάτε από αυτή την πόρτα. Είναι φιλοξενούμενοι μου, δεν πρόκειται να τους ακουμπήσετε. Καλύτερα σε προτιμάω να πάρετε τις κόρες μου και να κοιμηθείτε μαζί τους παρά με αυτούς τους φιλοξενούμενους. Αυτοί ήταν τρεις άγγελοι του Θεού. Λοιπόν, τι του είπανε του Λότ, πάρε την οικογένειά σου και φύγε. Αλλά πρόσεξε, του λέει, θα βρέξει θιάφη και φωτιά. Να μην κοιτάξει καθόλου πίσω. Κανένα να μην κοιτάξει πίσω. Και η γυναίκα του Λότ, επειδή ήθελε να δει αν κάγεται το σπίτι τη, λέει κάποιο πατέρα που έχει πιο πολύ σκέψη από εμά, για ποιο άλλο λόγο να γυρίσει, φοβήθηκε μήπω καεί το σπίτι τη για να ξαναπάει να μείνει. Όταν όμω κοίταξε να κοιτάξει για το σπίτι τη, τι έγινε, έμεινε στήλη άλατο. Ναι, χάθηκε η γυναίκα αυτή. Οπότε. Αυτό μας δείχνει ότι η πίστη πρέπει να είναι σταθερή. Βεβαίως. Ξεκινήσαμε λοιπόν και κάνατε μια εισαγωγή για τα συναισθήματα, την πίστη στο Θεό. Γιατί αν ανατρέξουμε σε κάποιο λεξικό και δούμε και θέλουμε να δούμε τι είναι συναισθήματα, είναι έννοιες που έχουν ξεχαστεί με την εποχή και εμείς τις ξεκινάμε πάλι και τις ορίζουμε μέσα από αυτή την εκπομπή που κάθε Κυριακή βράδυ στις 11:25 περίπου μας βλέπετε. Και αν ανατρέξουμε λοιπόν και να βρούμε έναν ορισμό για το τι είναι συναίσθημα που μιλάμε στην καινούργια αυτή εκπομπή, θα δούμε ότι είναι μια ψυχική κατάσταση, είναι δυσάρεστη ή ευχάριστη, είναι εντύπωση ζωηρή που μένει στη συνείδηση και προκαλείται από χαρά, έκπληξη και φόβο. Άρα λοιπόν η συνείδηση του ανθρώπου, το θεϊκό στοιχείο που ελέγχει τον άνθρωπο και
εμείς είμαστε εδώ πέρα για να διακηρύττουμε και να διατυμπανίζουμε κάθε Κυριακή βράδυ και κάθε Παρασκευή βράδυ στην επανάληψη ότι ο άνθρωπος έχει συναίσθημα, χαίρεται, προβληματίζεται, ανησυχεί. Βλέπουμε και στους εξομολογήσεις του Ιερού Αυγουστίνου που τονίζεται εκεί πέρα ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι ανήσυχη όταν απομακρύνεται από το κάλλος, την ομορφιά που ενυπάρχει, που ευρίσκεται στο χώρο του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει η σημερινή εποχή μέσα από την κρίση των ηθικών αξιών που όμορφα, με όμορφα θεολογικά λόγια μας τα περιέγραψε ο κ. Τζακρής πριν λίγο, να μην ξεχνάμε τα συναισθήματά μας, γιατί τα συναισθήματά μας έχουν να κάνουν και με θετικά και αρνητικά, γιατί ο άνθρωπος σήμερα πολλές φορές αισθάνεται θυμό, χαρά, φόβο, αποστροφή. Έτσι λοιπόν υπάρχουν θετικά συναισθήματα, αρνητικά συναισθήματα. Χαρούμενα συναισθήματα. Και χαρούμενα συναισθήματα. Και θλιβερά συναισθήματα. Θλιβερά συναισθήματα. Έτσι λοιπόν η πίστη, η ελπίδα του ανθρώπου, που η πίστη έχει να κάνει και με την αγάπη. Όλοι οι μεγάλοι γέροντες που γνωρίσαμε και γνώρισα προσωπικά, όπως ήταν ο Γέροντας Προφύριος και ο Γέροντας Παΐσιος, αυτοί μίλησαν για αγάπη και η πίστη στον Θεό συνδεόταν και είχε συνδεθεί και με την αγάπη στους άλλους ανθρώπους, στους συνανθρώπους τους, αλλά και στα ίδια τα ζώα, που, όπως περιγράφεται και στα λόγια του Γέροντος Παϊσίου. Ούτε ένας, μια τηλεθεάτρια, κυρία Τζακλή, αν μπορούμε να πούμε δύο λόγια για τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Α. Είναι ένα θέμα το οποίο την απασχολεί έντονα. Ναι. Και υπάρχει ερώτημα, όπως με ενημερώνουν τώρα από το κοντρόλ, από το κοινωνικό μας κέντρο. Αυτό αρχίζει, ναι. Αυτό αρχίζει, κύριε Φουντουλάκη, από το γεγονός ότι έμεινε... δεν βρήκανε πρώτα-πρώτα το σώμα του, βασιλιά, ναι. του Κωνσταντίνου, του υπερασπιστή της Κωνσταντινούπολης, του τελευταίου δηλαδή, αυτοκράτορα. Δεν το βρήκανε, παρά μόνο τα σάνδαλά του, λέει, βρήκανε και καταλάβανε ότι σε αυτή την περιοχή ήταν αυτός. Αυτό λοιπόν έδωσε όθηση σε διάφορους μύθους, σε διάφορες προφητείες, αν θέλετε, ότι θα ξαναέρθει ένας βασιλιάς της αυτής δυνάμεως με το βατάτζι, διότι αυτός δεν παρέδωσε την πόλη, δεν φοβήθηκε τον Μωάμεθ, δεν έφυγε που του έδωσε τη δυνατότητα να σηκωθεί να φύγει και να αφήσει την πόλη, δεν την εγκατέλειψε δηλαδή την πόλη. Ήταν ένας πραγματικός πατριώτης, ήρωας και ένας άγιος του πολέμου, ας πούμε. Και έτσι έχει γεννηθεί αυτή η απορία. Κάποιος μου είπε εμένα, ναι, ότι υπάρχει περίπτωση να είναι ένα πραγματικό πρόσωπο αυτός ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ο οποίος θα εμφανιστεί στην κατάλληλη εποχή και θα ξαναπολεμήσει για την πόλη. Οι Τούρκοι έχουν και αυτοί πιστέψει ότι υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο και μάλιστα έχω ακούσει την εξής παράξενη ιστορία. Λοιπόν, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι εκείνος που θα συνεχίσει τον πόλεμο με τους Τούρκους και θα νικήσει τελικά. Γιατί ο πρώτος βασιλιάς, η πρώτη μάχη χάθηκε, ας πούμε, αλλά δεν χάθηκε τελείως ο πόλεμος. Λένε ότι στα έγκατα της Αγίας Σοφιάς, εκεί που υπάρχουν τα υδραγωγεία, γιατί υπάρχουν μεγάλα έργα κάτω από την Αγία Σοφιά, 40 και 50 μέτρα κάτω, όπως ας πούμε είναι το μετρό τώρα εδώ που έχουμε κάνει, είχαν κάνει και αυτοί οι Βυζαντινοί έργα από κάτω. Και μάλιστα εκεί παρασκευάζανε και όπλα για τον πόλεμο, τον ναυτικό πόλεμο. Τέλος πάντων, πήγε ένας αξιωματούχος Τούρκος σε έναν αξιωματούχο Έλληνα, σταματήσανε σε ένα σημείο μιας πλατφόρμας, πάτησε ένα κουμπί ο Τούρκος, άνοιξε μία. Πώς ανοίγει για να μπουν τα αυτοκίνητα, έτσι, πώς θα το πούμε τώρα, ένα γκαράζ, έτσι. Γκαράζ, ναι. Και από μακριά φάνηκε ένας άνθρωπος παλαιών έτσι, καταστάσεων, ο οποίος καθόταν και κοίταγε ευλοσιρά, με ένα σπαθί κρεμασμένο και με το σκουφάκι του πολεμιστή, αυτό ακριβώς που είχε και ο Κωνσταντίνος, ο παλαιολόγος. Ναι. Λοιπόν. Και του λέει, τον εβλέπεις αυτό, ναι. Λέει, τον εβλέπω. Λέει, αυτός είναι ο βασιλιάς ο δικός σας. Λέει, ο Τούρκος. Ο Τούρκος. Μεταξύ, ο Τούρκος κάποια σχέση με Ελλάδα. Κάτι ήταν. Μπορεί να ήταν οι πρόγονοι του να ήταν Έλληνες. Δεν ξέρουμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι οι οποίοι έτσι έχουν. Ναι. Ναι. Και πιστεύουν κάτω στα υπόγειά τους έχουν εικόνες του Χριστού. Είναι κρυπτοχριστιανοί που λέμε. Ο Καντιώτης, που αν τον δείτε στη τηλεόραση, στο ίντερνετ, είναι καταπληκτικός. Πατέρ Καντιώτης, αν πατήσετε στο Google. Θα δείτε τις ομιλίες του, τα έχει προβλέψει όλα αυτά τα πράγματα και τα έχει πει. Λέει για αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, και του λέει μην πλησιάσεις, γιατί όταν πλησιάσεις δεν θα μπορεί να τον πλησιάσει, θα φεύγει αυτός πίσω.
Λέει, πώς είναι δυνατόν. Λέει, πλησίασε. Και έκανε 5 βήματα μπροστά και η εικόνα αυτή του ανθρώπου αυτού, του βασιλιά του Γουατάτζη, ναι, έφευγε προς τα πίσω. Λοιπόν, υπάρχει ο θρύλος του Μαρμαρομένου Βασιλιά. Υπάρχει ο θρύλος που αυτό έχει γραφτεί και στην εφημερίδα, το έχω διαβάσει και εγώ στις διάφορες εφημερίδες. Τηλεθεάτρια. Ναι. Ο οποίος είναι μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν κάποιοι μύθοι, κάποιοι θρύλοι που θα δούμε στην πορεία. Γιατί υπάρχουν και προφητείες του Γιώτος Παϊσίου που τονίζουν κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε διαβάσει, τα γνωρίζουμε. Από εκεί πέρα η πορεία των χρόνων θα δείξει την υλοποίηση αυτών των προφητείων, όπως είπα, το Αγίου Κοσμά του Αιτωλού κτλ. Για να αποδειχθεί ότι όταν ένας άνθρωπος χάνεται, αγαπητοί φίλοι, χάνεται ένα μέρος, ένα κομμάτι του εαυτού μας. Διότι όλοι οι ανθρωπότητα είμαστε ένα. Έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε, ξεκινήσαμε από ένα σώμα και συνεχίζουμε να είμαστε δεμένοι μεταξύ μας με μια κλωστή που μας διαπερνάει όλες τις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό λέει και κάποιος ποιητής, όταν χτυπάει η καμπάνα, μην ρωτάς για ποιον χτυπάει, για σένα χτυπάει. Βεβαίως. Ένα μέρος του εαυτού σου πεθαίνει. Οποιοσδήποτε άνθρωπος να πεθάνει σε αυτόν τον πλανήτη, μικραίνουμε κι εμείς λίγο από την απώλεια του συνανθρώπου μας αυτού, διότι όλοι τελικά είμαστε αδερφοί. Είμαστε εν Χριστώ αδερφοί όλοι. Όχι με την έννοια του χριστιανού βέβαια, αλλά δεν είναι και απόπεδα του Θεού και οι άλλοι λαοί. Τους αγαπάει και τους άλλους λαούς ο Θεός και θέλει και αυτούς να τους σώσει, έτσι δεν είναι? Ναι, και έτσι. Μην το πάμε όπως οι Εβραίοι που μόλις είπε ο Χριστός ότι κοιτάξτε, δεν είμαι μόνο για εσάς. Ήρθα και για τους Έλληνες, ήρθε για τους άλλους και σκίσανε τα ρούχα τους οι Φαρισαίοι και λένε, μα είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα? Ο Χριστός είχε έρθει για σωτηρία όλης της ανθρωπότητος. Δεν ήρθε για τη σωτηρία μόνο των Εβραίων. Εξάλλου, ναι. Αυτός είναι ο άρρωστος εθνικισμός. Πρέπει να θέλουμε και τους εχθρούς μας να τους κάνουμε χριστιανούς. Μα μιλήσαμε εξάλλου για αγάπη. Επίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και για Τζαγλή, φίλες και φίλοι, ότι η καρδιά, κάτι που απουσιάζει στην εποχή μας, μας βοηθάει να περάσουμε από τον ουρανό στη γη. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να έχουμε αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, αυτοκυριαρχία και αυτοπειθαρχία, όπως μας τόνισε ο μεγάλος δάσκαλος, το αιώνιο πρότυπο της φιλοσοφίας, ο Σοκράτης, που μίλησε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να αφήνουμε χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας να κάνουμε μια κάθαρση της ψυχής. Έτσι λοιπόν, το πέρασμα αυτό από τη γη στον ουρανό μας βοηθάει η καρδιά και έτσι να έχουμε μια συνείδηση των πραγμάτων και να γνωρίζουμε τα όρια μας, τον έλεγχό μας, να ξέρουμε λοιπόν τα συναισθήματά μας, συναισθήματα που έχουν καθίσει την εποχή μας, έτσι λοιπόν την ανησυχία, το προβληματισμό, γιατί υπάρχει πολλές φορές κάτι το οποίο βλέπουμε γύρω μας και είναι τυποποιημένο. Ανθρώπους που να κινούνται σαν ρομποτάκια, ανθρώπους που να μην έχουν προβληματισμό, ανησυχία και να πηγαίνουν όπως τους πηγαίνει το ρεύμα. Έτσι λοιπόν, αυτή η εκπομπή έχει σκοπό να παρουσιάσει θετική ψυχολογία, όπως βλέπουμε στο βιβλίο «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». Μιλάω και την αισιοδοξία. Βλέπουμε και το βιβλίο αυτή τη στιγμή, «Η έννοια της ψυχής», την αισιοδοξία, πώς, με ποιους ανθρώπους πρέπει να συναστρεφόμαστε, με ποιους ανθρώπους πρέπει να επικοινωνούμε, γιατί θα πρέπει να βγάλουμε τα συναισθήματά μας και πολλές φορές τα συναισθήματά μας είναι αυτά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε και η αγάπη που τόνισε πολύ όμορφα στη σημερινή καινούργια αυτή εκπομπή ο κ. Τζακλής είναι αυτή που θα μας κάνει να κρυθούμε για τις πράξεις, το ζητούμενο και η δομή όλη, η μορφή του χριστιανισμού. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε άλλοι να μιλάνε για βία, για κακό, εμείς μιλάμε εδώ για αγάπη και κάτι αισιόδοξο. Όλα αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό. Ναι, κ. Τζακλή, να δείτε, ναι. Διάβαζα προχτές για το Μέγα Φώτιο, ότι ήταν ένας σοφός, λέει, πάρα πολύ σοφός άνθρωπος, γι' αυτό είμαστε και Μέγας δηλαδή. Και ουδέποτε ήταν μνησίκακος. Τον ευγάλανε από το θρόνο του, τον εξορίσανε για 3 χρόνια και εκείνος που τον εξόρισε, ο Ιγνάτιος, τον διαπόμπευσε, είπε ότι είναι άδικος κλπ. Και όλα αυτά, δηλαδή συκοφάντησε. Αλλά το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις βγήκε από τη φυλακή, πήγε να τον συναντήσει και να γίνουν αδερφοί και φίλοι και να αγαπηθούν και να αγκαλιαστούν και να φιληθούν με πρωτοβουλία του ίδιου του αδικημένου, του Μέγα Φωτίου. Ο Μέγας Φώτιος, λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργο και φίλοι ακροατές, ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Και πώς αποδεικνύεται αυτό, θα σας πω αμέσως. Οι Ρώσοι κάνανε επίθεση όταν έλειπε ο στρατός με τον Βασίλειο τον Μακεδόνα και ήταν άοπλη σχεδόν η Κωνσταντινούπολη, όπως τότε με τους Αβάρους που κάνανε το. Την υπεραμάχο στρατηγό, τα νικητήρια. Ναι, ναι, ναι. Πείτε αυτό για να πάμε στο διάλειμμα. Να βάλουμε μια νοτελεία. Ναι, ναι, πείτε μας. Μισό λεπτό να το τελειώσουμε αυτό. Ναι, 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 πείτε μας.
Στην εποχή του Ηρακλείου, λοιπόν, έγινε η καταστροφή των αβάρων μετά από προσευχή στην Αγία Σοφία και η Παναγία η ίδια είπε ότι θα τους κανονίσω εγώ και τους έκανε καταστροφή. Και... Τώρα όμως είχαν έρθει οι Ρώσοι και είχαν κατέβει με μονόξυλα εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Με μονόξυλα, λέει, πάρα πολλοί Ρώσοι. Δηλαδή ήταν τότε περιπληθείς. Και δεν υπήρχε αντίσταση και τι κάνανε αυτοί. Καίγανε τα Σπαρτά, σκοτώναν τους ανθρώπους εκεί πέρα που βρίσκανε μπροστά τους και έγινε συμφορά. Ακρίδα έπεσε με τους Ρώσους. Όταν τελείωσε αυτή. Ναι, για Τσακλή, να πέσουν διάλειμμα. Ναι, θα πάμε. Όταν τελείωσε όλη αυτή η λέλαπα και φύγανε κακήν κακώς οι Ρώσοι μετά από θαλασσοταραχή που καταστραφήκανε και αυτοί και φύγανε, ο Μέγας Φώτιος έγραψε ένα γράμμα στο Ρώσο αρχηγό τους και τους είπε το εξής. Εσείς ήρθατε με ξύλα και με μονόξυλα και με σπαθιά εδώ να μας κατακτήσετε. Εμείς θα έρθουμε να σας κατακτήσουμε με το Ευαγγέλιο για να δείτε και να γνωρίσετε την πραγματική αγάπη και την πραγματική ομόνοια. Και πράγμα το κατάφερε, θα σας πω στη δεύτερη. Να είστε καλά, για Τζακλή, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Ναι. Φίλες και φίλοι, περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε για να μιλήσουμε πάλι για συναισθήματα και εκτόνωση των συναισθημάτων. Περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, Κυριακή βράδυ, 11 και 5 περίπου, εδώ σταθερά στην εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας. Την ερχόμενη Παρασκευή η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη, διότι νύχτα βλέπετε και τα βιβλία, τη ιατρική δραστηριότητα, τη δική μου και του κυρίου Βασιλείου Αντζακλή, του γιατρού της Γενικής Ιατρικής, σταθερούς φίλου, συνεργάτη όλα αυτά τα χρόνια που κρατάει η εκπομπή που ποτέ δεν αμοιβόμαστε και πάντα είναι σε εθελοντική βάση και βασίζεται σε ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθεια. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Μιλάμε σήμερα για ανθρώπινα συναισθήματα, για τον έλεγχο του θυμού, για να πάψουν οι διαμάχες και οι φιλονικίες πολλές φορές που δεν μας βοηθούν και δημιουργούν μεγάλα και σημαντικά ζητήματα και προστριβές. Όλα αυτά μπορεί να τα βρει κάποιος στο βιβλίο μου, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, που στο εξώφυλλο παρουσιάζω ένα γλάρο, όπως η ψυχή είναι ελεύθερη να πετάξει προς τον Θεό. Το επόμενο βιβλίο είναι η έννοια του χρόνου, ο χρόνος. Και ό,τι απορρέει από το μεγάλο ζήτημα του χρόνου, όλα αυτά στο βιβλίο αυτό. Το επόμενο βιβλίο, η σιωπή, όπως είπα και νωρίτερα. Θα δούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν λιγότερες φραστικές προσβολές, καυγάδες, και ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν διασπαστικές ενέργειες στις διάφορες ομάδες, αλλά ομόνοια και ενότητα. Άρα, σιωπή που θα πρέπει να εμφολεύει, να κυριαρχεί στο ανθρώπινο είδος. Το επόμενο βιβλίο, Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος. Ό,τι θα πρέπει να γνωρίσουμε για την σύνδεση των δύο αυτών κόσμων σε αυτό το βιβλίο. Επίσης, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, ένας κοινός θεματικός άξονας όλων των εργασιών, όλων των βιβλίων μου είναι η φιλοσοφία, η θεολογία και η ψυχολογία, γιατί θα πρέπει να κάνουμε ένα καλύτερο χειρισμό του άγχους, θα πρέπει να έχουμε πιο θετικά συναισθήματα για τη ζωή μας και για ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα περνάμε στη στραβική δραστηριότητα κυρίου Αντζακλή, Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός, το πρώτο του βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο του κυρίου Αντζακλή είναι «Οι Υδροχωιστές». Το επόμενο βιβλίο είναι «Οι Προφητείες για τη Συντέλεια, για την Καταστροφή του Κόσμου». Όλα αυτά που απορούν μέσα από θεολογικά κείμενα. Και τέλος, και αποκάλυψη, ναι, σαφώς, και αποκάλυψη του Ιωάννη. Και τέλος, η αναγέννηση, η αναμόρφωση του ανθρώπου, η αυτογνωσία κτλ. Οπότε, όποιος επιθυμεί, μπορεί να βρει πληροφορίες για τα θέματα, για ερωτήματα. Για τη στραβική δραστηριότητα τη δική μου και του κυρίου Αντζακλή, στο τηλέφωνο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, που υπάρχει άνθρωπος να σας πει διάφορες πληροφορίες. Λέγαμε λοιπόν πριν στο διάλειμμα, κυρία Αντζακλή, ναι, και συνεχίζουμε για το μεγάλο ζήτημα της αγάπης, των χαρισμάτων. Ακριβώς. Και ο άνθρωπος πώς μπορεί να θεοποιηθεί, να θεωθεί, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την ουσία του Θεού, από τι αποτελείται δηλαδή ο Θεός, όπως. Δεν μπορούμε να όπως έχουμε τις πηγές του ρεύματος. Μπορούμε όμως να τον αισθανθούμε. Και δεν γνωρίζουμε το ίδιο το ρεύμα, ναι. Μπορούμε να τον συναισθανθούμε το Θεό, γιατί υπάρχει η νοημοσύνη. Βέβαια. Μια νοημοσύνη, κρυφή νοημοσύνη στον άνθρωπο. Ναι. Θα τη λέγαμε υπερφυσική νοημοσύνη, με την οποία μπορεί να αντιλαμβάνεται. Ναι. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτή τη νοημοσύνη την λένε πνευματικό μάτι. Διότι όπως έχουμε το εξωτερικό μάτι που βλέπει. Έχουμε και το εσωτερικό μάτι,
το μάτι της ψυχής που αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό λέμε σε κάποιον είσαι τυφλός, όχι επειδή δεν βλέπει εξωτερικά, αλλά επειδή δεν βλέπει εσωτερικά. Και αν ήθελε κανείς να ζυγίσει τα πράγματα, καλύτερη είναι η εσωτερική όραση παρά η εξωτερική όραση. Διότι με την εσωτερική όραση γίνεται ευτυχής ο άνθρωπος, όχι με την εξωτερική όραση. Η εσωτερική όραση προϋποθέτει έναν άνθρωπο νοήμονα. Έναν άνθρωπο πιστό και έναν άνθρωπο ο οποίος συμβαδίζει και αντιλαμβάνεται τις εκπορεύσεις που έρχονται από το Θεό, από την πνευματική σφαίρα, από τον πνευματικό δρόμο, από το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει πληροφορία του Αγίου Πνεύματος, τότε μάλλον ρέπει προς τη δυστυχία ή ρέπει προς την ύλη. Και η ύλη, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί να κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Το λέει και ο Χριστός σε πολλούς τόνους. Λέει ότι η ευτυχία δεν είναι τα πολλά χρήματα, τα λεφτά δεν είναι ευτυχία, αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει να το καταλάβει και αυκαλίζεται συνέχεια με τη σκέψη αυτή ότι αν γίνει πλούσιος θα είναι ευτυχής. Δεν βλέπει τα χάλια των πλουσίων, που δεν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια, το άγχος που έχουν που τρέχουν δεξιά-αριστερά, για να μην χάσουν τα λεφτά τους, και την πλεονεξία που δεν τους αφήνει να είναι ευχαριστημένοι, αλλά θέλουν συνεχώς και συνεχώς να αυξάνουν τον πλούτο, το γήινο πλούτο. Άρα η διαχείριση είναι των χρημάτων είναι κάτι σημαντικό, κ. Ζεκλή. Ναι. Το πνευματικό πλούτο πρέπει να φροντίζουμε, ο οποίος είναι και αιώνιος γιατί μένει μες στην ψυχή. Ο σωματικός πλούτος θα φύγει. Ή θα μείνει στις τράπεζες, ή θα μείνει στις τσέπες. Και όπως είπε και κάποιος σοφός της αρχαιότητος, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, λέει. Γι' αυτό και τους νεκρούς τους βάζανε το κέρμα στο στόμα. Ναι, 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 το γνωρίζω και η Ατζαγλή. Άρα πρέπει να δούμε όλοι μας τη σωστή αξιοποίηση. Αχαίροντα τον έλεγαν τον. Ναι, ναι. Αχαίροντα. Ναι, αχαίροντα. Σωστά. Τον αρχηγό του Άδη. Ναι, άρα λοιπόν θα κύριε πρέπει. Κύριε Βουδουλάκη, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Αχαίροντα τον. Ναι. Οπότε θα πρέπει λοιπόν να δούμε όλη την σωστή αξιοποίηση των χρημάτων και τέλος, και μένω πάλι σε εσάς, ότι να βρούμε κίνητρα για τον ίδιο μας τον εαυτό. Εξεύρεση λοιπόν κινήτρων για τον εαυτό μας, μια δημιουργική χαλιναγώγηση των συναισθημάτων μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε όλοι δημιουργικά, θα πρέπει να ξαναφτιάξουμε πάλι τις ανθρώπινες σχέσεις, να ξαναδούμε πάλι τις ανθρώπινες σχέσεις, όλα αυτά που παρουσιάζονται στα έργα μου, στις δραστηριότητές μου, στη γραφική μου δραστηριότητα, να δούμε λοιπόν την αναμόρφωση πρώτου εαυτού μας και να ξαναδούμε πάλι όλη τη μορφή της κοινωνίας, τη δομή της κοινωνίας, κυρία Τσακλή. Αυτά παρουσιάζονται στα έργα μου και στο καινούριο μου έργο «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». Με πολύ γλαφυρότητα. Που το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, κυρία Τσακλή. Λοιπόν, ο Μέγας Φώτιος έστειλε μια επιστολή στο Βόρη, τον αρχηγό των Ρώσων τότε, και του γράφει: «Εσείς μας επιτεθήκατε με ξύλα και με σπαθιά, εμείς θα σας επιτεθούμε με το Ευαγγέλιο». Λέει: «Τι είναι αυτό το Ευαγγέλιο», λέει ο Βόρης. Λέει: «Είναι αυτή η πίστη που λέει να αγαπάτε και τους εχθρούς μας». Εμείς δεν σας εχθρευόμαστε, δεν σας έχουμε εχθρούς μας, εσάς, τους Ρώσους, αλλά σας αγαπάμε. Και του γράψε, του στείλε μετά, το Μεθόδιο και τον Κύριλο, αφού πρώτα κάτσανε και φτιάξανε το αλφάβητο, το κυριλικό αλφάβητο, αυτό το αλφάβητο που έχουν οι Σλάβοι, το σλαβικό αλφάβητο που έχουν οι Ρώσοι, με 26 νομίζω, 28, 26 γράμματα. Και έτσι οι Ρώσοι, ο Βόρης, θεώρησε τον... το Μέγα Φώτιο πνευματικό του πατέρα. Βαφτίστηκε και έγινε χριστιανός. Αυτός ο βάρβαρος άνθρωπος, ο οποίος δεν ήξερε τι του γίνεται, ας πούμε, έγινε χριστιανός. Και αυτοί, ξέρετε, γίνονται καλύτεροι χριστιανοί από εμάς. Μου λέει κάποιος ότι στην Αφρική, λέει, είναι τόσο αγνοί οι άνθρωποι, που μόλις τους δείξει το χριστιανισμό, λέει και αυτό, ενθουσιάζονται αμέσως και λένε και εμείς θέλουμε να γίνουμε χριστιανοί. Εμείς είμαστε γεννημένοι χριστιανοί, σε πάπο προς πάπο, στην Κολυμπήθρα τη χριστιανική. Και ψάχνουν να βρούμε τον Βουδισμό, ψάχνουν να βρούμε αλλού αλήθειες, ενώ έχουμε την πραγματική και την ατόφια αλήθεια που είναι ο Χριστός. Τέλος πάντων, ο Ιώβ επάνω στην Κοπριά τι έκανε, ήταν σε πολύ χειρότερη θέση από ότι είμαστε σήμερα οι Έλληνες εμείς. Γιατί έπεσε το σπίτι του και πλάκωσε τα παιδιά του. Σκοτώθηκαν τα παιδιά του εν μια νυχτή. Τα βόδια του και οι καμήλες του ψωριάσανε και τις κάψανε, τις διώξανε. Φύγανε και οι υπηρέτες του, όλοι αυτοί που είχε εκεί πέρα, οι τσοπάνιδες και οι αυτοί. Και τι έγινε στο τέλος? Βρέθηκε πάνω σε μια κοπριά, κύριε Φουντουλάκη μου, ναι. Κύριε Γιώργο. Βρέθηκε πάνω σε ένα σωρό κοπριά να ξύνεται με ένα κεραμίδι, γιατί το σώμα του είχε γεμίσει από σπηριά και φαγούρα.
Είχε και τη γυναίκα του δίπλα, η οποία του είπε: τώρα έτσι πως έγινες, λέει, που δεν έχεις τίποτα. Έπεσε το σπίτι σου, έχασε τα παιδιά σου, τα χάσαμε όλα. Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Και λέει ο Ιώβ: κοίταξε γυναίκα, λέει, κοίταξε μάλα, μα λέει, γυναίκα να σου τύχει, λέει, να μου λέει αυτή την κουβέντα, λέει, είσαι μωρή. Είσαι μωρή. Δηλαδή είσαι κουτί. Εγώ να βλαστημίσω το Θεό? Ποτέ. Ο Θεός μου τα έδωσε, ο Θεός μου τα πήρε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο τη αιώνα. Από εκεί το έχουμε πάρει αυτό το λέει η Εκκλησία. Ναι, ναι, που το λέει η Εκκλησία. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο τη αιώνα των αιώνων. Άρα η υπομονή από είναι τη φράση αυτή του Ιώβ, η οποία έμεινε. Όχι, ιστορική. Θέλω να πω σε αυτό που λέτε ότι η υπομονή. Σήμερα η υπομονή απουσιάζει πολλές φορές. Και η πίστη, έτσι. Και η πίστη, η αύξηση αζυγίων έχουμε. Οι ανθρώπινες σχέσεις περνάνε μια κρίση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος, έναν αυτοέλεγχο, να καθαριστούμε, να καθαρθούμε μέσα από τη μυστηριακή. Μέσα στις μυστηριακές συνάξεις, μέσα από τη μυστηριακή τελετουργία της Ορθόδοξου Εκκλησίας, μέσα από την κάθαρση που διακηρύττει και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία που έχουμε παρουσιάσει στα έργα μου που τα είδαμε και νωρίτερα μέσα από τα έργα αυτά, παρουσιάζω την κάθαρση, την αξία της ζωής και πόσο ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί, να φτάσει μέσα από τα συναισθήματα, μέσα από τη δημιουργικότητα, μέσα από την θετική λειτουργία των συναισθημάτων, γιατί μιλήσατε για το μάτι της ψυχής. Η καρδιά έχει νοημοσύνη, από την καρδιά απορρέονται τα συναισθήματα, από τις εικόνες που βλέπουμε. Ένα καλό βιβλίο, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ουσιαστικά στέλνει μέσα μας εσωτερικά στην ουσία της ανθρώπινης μοναδικής ολότητας παντού εικόνες. Είναι, όπως λένε οι ερευνητές, κάτι πολύ σημαντικό, πηγάζει από ένα βιβλίο, γιατί γεμίζουμε εικόνες. Οι εικόνες επεξεργάζονται τον ανθρώπινο εγκέφαλο και μόνο καλό μπορεί να κάνει η ανάγνωση πνευματικών βιβλίων που μας βοηθούν και μας βοηθούν και στα συναισθήματά μας για να μεταδώσουμε, να μεταφέρουμε και στους ανθρώπους μας την αλήθεια του αρχαίων Ελλήνων και του πατερικού κόσμου. Και τέλος, πριν περάσω στον κύριο Ατζακλή, απαντάω στο βιβλίο αυτό σε ένα μεγάλο ερώτημα. Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι? Μπορεί να επανέλθει το γέλιο, η χαρά? Διότι εμείς είμαστε πρεσβευτές, υπέρμαχοι της θετικής ψυχολογίας, άρα να επικοινωνούμε με θετικούς ανθρώπους που από εκεί μας βοηθούν. Και η δύναμη της πίστεως έχει αποδειχθεί και ιατρικά και μέσα από έρευνες και μέσα από μεγάλα πανεπιστήμια ότι η ελπίδα αυτή είναι η ελπίδα του ανθρώπου να μπορέσει να έχει κάποιον στόχο. Οι στόχοι μας, η σκοπή μας, να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις κλίσεις που μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός, αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί μετά θα δώσουμε λόγο για αυτά τα οποία μπορούσαμε να κάνουμε και αυτά τα οποία δεν κάνουμε. Έτσι λοιπόν αυτή η εκπομπή βασίζεται στην επικοινωνία. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα αμοιβές και τίποτα. Απλά βασίζεται σε μια εθελοντική βάση. Με μόνο κίνητρο, με μόνο στόχο είναι να μεταδώσουμε, να μεταφέρουμε την αρχαία ελληνική πραγματεία και τον πατερικό κόσμο και τους πατέρες της Εκκλησίας. Ναι, κυρία Τσακλή. Μας έχει έρθει μια ερώτηση από έναν τηλεθεατή. Ναι, πείτε μας. Ο προορισμός. Ο Θεός λέει μας προορίζει ή όχι? Δηλαδή, θέλει να πει, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, εάν μας έχει προορισμένο να γίνουμε αυτό και επομένως δεν μπορεί να γίνουμε τίποτε άλλο. Αυτό θέλει να πει. Πρώτα να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση γενικά πρώτα και μετά ειδικότερα. Ναι, ναι. Θέλετε να απαντήσετε? Όχι, όχι, έτσι. Σας ακούμε. Όχι, βεβαίως, πείτε μας, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Ότι ο Θεός προορίζει τους ανθρώπους υπό την έννοια ότι πάντοτε θέλει να έρθουν κοντά του. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν τους ζορίζει. Τους αφήνει και μια ελευθερία, ένα είδος ελευθερίας για να μπορούν να διαλέξουν. Το ότι διαλέγει ο άνθρωπος, αυτό είναι η ελευθερία, η προσωπική ελευθερία του ανθρώπου. Γιατί αλλιώς ο άνθρωπος δεν θα ήταν άνθρωπος, αν δεν μπορούσε να διαλέξει, θα ήταν ένα ζωάκι, έτσι, το οποίο δεν μπορεί να διαλέξει το ζώο, διότι έχει κανονιστεί να δουλεύει με αυτό τις προδιαγραφές. Να είναι ένα μαγνητόφωνο, ας πούμε, έτσι, να είναι κάτι το στάνταρ. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι αυτό. Έτσι μπορεί να διαλέξει τι θέλει και τι δεν θέλει στη ζωή του και να αποφασίσει. Άρα. Μπορούμε να το συμπεράνουμε αυτό και από τον Φίλιππο που του λέει ο Χριστός, παίρνω ένα απλό περιστατικό, που του λέει ο Χριστός στον Φίλιππο, ακολούθημη, έλα και ακολούθησέ με. Και ο Φίλιππος ανταποκρίνεται. Θα μπορούσε ο Φίλιππος να πει ότι δεν έρχομαι, συγγνώμη, έχω δουλειά, όπως είπανε πολλοί άλλοι, που είπε ο Χριστός ότι ακολουθήστε με και λέει δεν μπορώ, είμαι πολύ πλούσιος και έχω μεγάλες μέρημνες και δεν μπορώ να αφήσω τα πλούτη μου και να σε ακολουθήσω. Ο νέος εκεί, αν θυμάστε, που λέει εκεί στην περίπτωση του νέου ανθρώπου, ο οποίος του είπε τι να κάνω για να κερδίσω τη βασιλεία του ουρανού, και τότε του είπε παράτησε όλα τα πλούτη και έλα μαζί μου. Αυτός δεν μπόρεσε να το κάνει και δεν τον ακολούθησε. Λοιπόν, έχουμε δύο περιπτώσεις. Το Φίλιππο που τον ακολουθεί
και εκείνο που δεν τον ακολουθεί. Ο νέος πλούσιος δεν τον ακολούθησε, αλλά ο Θεός καλεί. Τώρα, ο Θεός αποφασίζει για τον κάθε άνθρωπο τι θα γίνει. Εδώ είναι ένας κόμπος. Και βρήκαμε μια λύση για απλοποίηση του θέματος, η οποία νομίζω καλύπτει κάπως την ερώτηση. Και ο Θεός, και ο Θεός θέλει και προορίζει και μας λέει έναν προορισμό, αλλά και ο άνθρωπος κοιτάζει αν θα ανταποκριθεί σε αυτόν τον προορισμό. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Μέσα σε ένα τεράστιο καράβι, ένα κουραζιερόπλοιο ας πούμε έτσι, υπάρχουν 1.500 άνθρωποι. Μέσα στο καράβι έχουν πολλές επιλογές. Άλλος θέλει να περπατήσει το καράβι πάνω κάτω στο κατάστρωμα, άλλος θέλει να κάνει μπάνιο στην πισίνα, άλλος θέλει να διαβάσει ένα βιβλίο, άλλος να μιλήσει με μερικούς, άλλος να πάει να ακούσει μουσική, άλλος να πάει να κοιμηθεί, άλλος. Καθένας έχει, αλλά εκείνο που δεν μπορεί να πειράξει κανένας είναι το τιμόνι. Ο τιμονιέρης είναι ο Θεός. Το καράβι θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Δηλαδή σου λέει ο Θεός, δεν μπορείς εσύ να μου αλλάξεις όλα τα πλάνα και τα σχέδια που έχω εγώ για την ανθρωπότητα, έτσι. Όπως λέει στην Αποκάλυψη ότι θα φέρει τη δεύτερη παρουσία, θα κάνει την κρίση, θα διαχωρίσει τους ανθρώπους, θα ενώσει τα σώματα με τις ψυχές πάλι, θα γνωριστούν οι συγγενείς πάλι, με την αγάπη θα ενωθούν οι άνθρωποι της αγάπης, με το μίσος οι άνθρωποι του μίσους κλπ. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να αποδοθεί δικαιοσύνη από το Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το καράβι που λέγεται ζωή έχει πάρα πολλές επιλογές. Δεν έχει την επιλογή να αλλάξει τη ρότα του καραβιού, να πάει το καράβι από εδώ ή από εκεί. Το καράβι θα πάει στον προορισμό του. Έτσι. Ναι. Διότι αυτός ο προορισμός είναι ο ανώτατος προορισμός και τον ανώτατο προορισμό τον έχει θεσπίσει ο ίδιος ο Θεός με την ίδια του τη διάνοια, τη σοφή, ο πάνσοφος νους, δηλαδή έχει κανονίσει πώς θα γίνει στο τέλος με την ανθρωπότητα, με τους αγγέλους. Έχει πολλά τάγματα ο Θεός να κανονίσει και να κατατοπίσει. Λοιπόν, αυτό το καράβι, τώρα είμαστε αυτό το καράβι μέσα και έχουμε πολλές επιλογές. Μπορούμε να κάνουμε 1.000 πράγματα, αλλά μόνο μέσα στο καράβι. Νομίζω ότι αυτό καλύπτει πριν την ερώτηση ναι, για τον προορισμό που μας έχει ο αγαπητός φίλος μας έχει γράψει και τον ευχαριστούμε. Έχουμε 10 λεπτά για να κλείσουμε και να τσακλέψουμε. Να διαβάσουμε λίγο το Ευαγγέλιο. Οπότε σε ένα λεπτό θα περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Ναι. Είδαμε και τη συγγραφική δραστηριότητα δική μου του κυρίου Ατσακλή. Βλέπουμε και τα έργα μου, τα βιβλία μου. Και στο βιβλίο, στο καινούργιο το βιβλίο Ουσία και Αθανασία της Ψυχής, μιλάω για την έννοια της ψυχής. Μιλάμε σήμερα για τα συναισθήματα. Λέει ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Harvard, παιδαγωγικής σχολής, ότι ο άνθρωπος έχει σαν πυρήνα μέσα του, μέσα στο είναι του και την διαπροσωπική νοημοσύνη. Δηλαδή, να αντιλαμβάνεται τα κίνητρα, την ψυχική διάθεση και τις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων. Επιλέξαμε στη σημερινή εκπομπή να μιλήσουμε για συναισθήματα, γιατί εκλείπουν, απουσιάζει ο παρηγορητικός λόγος στην εποχή μας. Πολλοί σήμερα κοιτάνε να επιβιώσουν μόνο αυτοί και δεν κοιτάνε τους άλλους. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλη ευθύνη να μπορέσουμε να επανέλθει αυτό που λεγόμαστε άνθρωποι. Δηλαδή που πονάμε, που προβληματιζόμαστε, που στενοχωριόμαστε, που χαιρόμαστε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και τέλος, ο καθηγητής της Παιδαγωγικής Σχολής του Harvard μιλάει για διαπροσωπική νοημοσύνη, μιλάει όμως και για ενδοπροσωπική νοημοσύνη. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να ξεχωρίσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα συναισθήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στον εαυτό του, γιατί έχουν γίνει ηλεκτροεγκεφαλικές μετρήσεις, όπου δείχνουν ότι τα συναισθήματα είναι και θετικά στον άνθρωπο και αρνητικά. Και κλείνοντας, εάν επικοινωνούμε μόνο με ανθρώπους που έχουν μόνο αρνητικά συναισθήματα, που έχουν μόνο μελαγχολία, κατάθλιψη, γιατί είναι άλλο η θλίψη, άλλο η κατάθλιψη και άλλο η συναχώρια για ένα γεγονός μεμονωμένο, άλλο για να αισθανόμαστε μία απομάκρυση και απομόνωση και μοναξιά από κάτι που μας συμβαίνει γύρω μας, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα είναι φυσιολογικό, το άλλο σε βεβαρημένες καταστάσεις, όταν εισχωρήσει βαθιά στην ψυχή μας, θέλει να κάποιος να το δει θεραπευτικά μέσα από τον τρόπο που μας παρακινεί και προτρέπει και η Ορθόδοξη Θεολογία, αλλά και η επιστήμη διαμέσου ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Το πάντρεμα των δύο αυτοκόσμων φέρνουν το επιθυμητό αυτό αποτέλεσμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, με πολλά συναισθήματα τα περιγράφω, τα εξετάζω, τα αναλύω στα έργα μου και στο έργο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες. Συμπληρωματικά θα έλεγα, κύριε Χουδουλάκη, ότι πάρα πολύ σωστά αυτά που είπατε, με τη μόνη διαφορά, ότι πρέπει να τονίζεται και μια άλλη περίπτωση, ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο. Και η κατάθλιψη τίποτα δεν είναι μόνιμη. Μόνιμο. Θεραπεύεται η κατάθλιψη. Να το έχουν υπόψη. Ναι, αυτό είναι, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Ναι, το έχουμε πει, αλλά πρέπει να αυτό, γιατί είναι μια ελπίδα αυτή. Ναι, ναι, γιατί νομίζει ο άλλος ότι η κατάθλιψη θα τον ακολουθεί για πάντα και είναι μόνιμο. Όχι, αυτό. Βέβαια. Και όχι, με θεραπεία καλή και μερικές φορές και δίχως θεραπεία, σε σπάνιες περιπτώσεις, φεύγει η κατάθλιψη μέσα σε ένα χρόνο ή σε ένα μισή χρόνο.
Αλλά υπάρχουν και βαρύτερες περιπτώσεις, οι οποίες θέλουν παρακολούθηση και βελτιώνονται. Ποτέ δεν είναι στάσιμη μια κατάθλιψη, αλλά πάντοτε έχει πάνω, τα πάνω και τα κάτω. Λοιπόν, θέλετε να. Ναι, βεβαίως, περάσουμε στο Ευαγγέλιο, σας ακούμε. Είμαστε στο Λουκά, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 19ο κεφάλαιο. Ναι. Εκεί όπου ο Ιησούς έρχεται στην Ιεριχώ. Και ένας άνδρας ονόματι Ζακχαίος, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης. Τι ήταν το αρχιτελώνης, είχε τελωνείο δικό του δηλαδή αυτός και συνεργαζόταν με τους Ρωμαίους. Και ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση ήταν πολύ μισητός αυτός ο άνθρωπος, διότι ήταν φορομπήχτης, φοροεισπράκτορας. Ναι. Και είχε γίνει πάρα πολύ πλούσιος, έτσι. Αλλά αυτός ζήτησε να δει τον Ιησού, ποιος ήτανε, και γιατί θα πέρναγε από αυτό το δρόμο ο Ιησούς. Αλλά επειδή είχε πολύ κόσμο και επειδή ήταν κοντό στο ανάστημα, τον εσκέπαζε το πλήθος και δεν μπορούσε να φτάσει να δει τον Χριστό. Αλλά τι έκανε, ευρηματικός. Έτρεξε μπροστά και ανέβηκε σε μια μουριά, σικομουριά τη λέει εδώ, για να δει τον Ιησού και να τον δει. Ποιος είναι αυτός δηλαδή ο Ιησούς που ακούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι θεραπεύει, ότι κάνει και αναστάσεις νεκρών κλπ. Να τον δει. Το ενδιαφέρον δηλαδή για να μάθουμε τα πράγματα. Το ενδιαφέρον παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι. Να μην είναι ο άνθρωπος αδιάφορος. Ακούει κάτι, πρέπει να ενδιαφερθεί. Ενδιαφέρθηκε λοιπόν να δει τον Ιησού. Έτρεξε μπροστά, ανέβηκε στη σικομοριά από εκεί που θα περνούσε ο Ιησούς. Και όταν ήρθε στον τόπο εκείνο ο Ιησούς, σήκωσε το βλέμμα του και τον είδα και του είπε: Ζακχέ, με το όνομά του. Ναι. Το οποίο δεν τον είχε δει ποτέ ο Χριστός, αλλά σαν Θεός ήξερε και τα ονόματα όλων των ανθρώπων. Ζακχέ, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και κατέβηκε ο Ζακχαίος γρήγορα και τον υπεδέχθη στο σπίτι του, με πολύ χαρά μάλιστα. Και όταν είδαν ότι ο Ιησούς προτίμησε το σπίτι του Ζακχαίου, μουρμούριζαν μεταξύ τους ο κόσμος και έλεγαν: Στο σπίτι ενός αμαρτωλού άνδρα μπήκε να μείνει και να αναπαυθεί. Στάθηκε δε ο Ζακχαίος και είπε προς τον Κύριο: Ιδού, τα μισά μου υπάρχοντα τα δίνω στους φτωχούς. Και αν τυχόν αδίκησα κάποιον, θα του επιστρέψω το χρηματικό αυτό ποσό που του αναδείξα στο τετραπλάσιο. Βλέπετε τώρα εδώ, γίνεται μια αλλαγή με στην ψυχή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ήταν φιλάργυρος, έτσι. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς: Σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι. Διότι και αυτός ο τελώνης εξίσου προς εσάς είναι απόγονος του Αβραάμ. Ναι, για δούμε το συμπέρασμα, ναι. Το συμπέρασμα εν ολίγης είναι πρώτα-πρώτα ότι ο Θεός θέλει να σώσει και τους αμαρτωλούς. Ήρθα λέει για να σώσω τους αμαρτωλούς. Ναι. Όταν του είπανε: Γιατί πας στους αμαρτωλούς και τρως και ταραβερίζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους, πας και τους νουθετείς και ξέρω εγώ αυτά τα καθάρματα, ας πούμε. Ο Χριστός τους είπε: Για αυτούς ήρθα εγώ, στους αμαρτωλούς. Υπάρχει πιο αποστομωτική απάντηση για τους Φαρισαίους, οι οποίοι δεν καταδεχόντουσαν να πάνε στο σπίτι του αμαρτωλού και να φάνε, ενώ ο Χριστός πήγαινε στους αμαρτωλούς, στις πόρνες, στους μετανιωμένους αμαρτωλούς, έτσι. Πήγαινε σε πλούσιους, σε φτωχούς, σε νέους, σε γέρους, σε άνδρες, σε γυναίκες, γιατί όλοι έχουμε μια ψυχή ανεκτίμητη. Η ψυχή είναι που μετράει στον άνθρωπο και όχι η ιδιότητα. Ούτε το μέγεθος, ούτε το ύψος, ούτε το φύλο, ούτε η τσέπη. Δεν μετράνε για το Θεό καθόλου αυτά, αγαπητοί φίλοι. Αλλά τι μετράει, η ψυχή, η αξία της ψυχής. Τι ψυχή έχεις. Κάποιος είπε τώρα, θυμήθηκα, λέει: Εγώ δεν πιστεύω στον Χριστό. Και το απαντήσαμε: Δεν πειράζει, ο Χριστός πιστεύει σε σένα, ναι. Και προβληματίστηκε, έφυγε προβληματισμένος. Μην γιατί αυτό τι θέλει να πει. Ναι. Ότι έστω και εσύ να διαφορείς για τον Χριστό, ο Χριστός ποτέ δεν αδιαφορεί για σένα, ναι. Ναι, για πάντα σε σκέφτεται και πάντα θέλει να σε σώσει. Πείτε μας ένα λόγο να κλείσουμε, ναι. Ναι. Δεύτερο, ναι, είναι η επιμονή. Πείτε του μας. Ανθρώπου να δει και να μάθει τον Χριστό που τον έσωσε αυτή η επιμονή. Τρίτον, ότι ο κόσμος στέκεται εμπόδιο. Είδατε τι είπανε. Α, λέει, στο σπίτι ενός άδικου πλουσίου θα πάει να φάει. Θέλαν να εμποδίσουν τον Χριστό να μπει στο σπίτι ενός πλουσίου και θέλαν να εμποδίσουν τον πλούσιο να πάει κοντά στον Χριστό. Αλλά ο κόσμος δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να μας ενδιαφέρει το πρόσωπο του Χριστού. Ο Ζακχαίος τον είδε και τον αγάπησε τον Χριστό. Είπε και πίστεψε στον Χριστό και ο Χριστός του απάντησε ότι έγινε σωτηρία στο σπίτι αυτό. Δηλαδή όλη η οικία του Ζακχαίου ευλογήθηκε από τον Θεό επειδή ο Ζακχαίος έδειξε αυτή τη μεταμέλεια. Να είστε καλά κύριε Τζακλή, φίλες και φίλοι. Σε ένα λεπτό, 1,5 περίπου, περνάμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Μιλήσαμε σήμερα με τη βοήθεια των θεολογικών λόγων του κυρίου Ατζακλή.
για συναισθήματα, για την ανθρώπινη ψυχονοητική ολότητα, πώς μπορούμε να φτάσουμε στον ίδιο το Θεό μέσα από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, γιατί θα πρέπει στην εποχή μας να μιλάμε όχι μόνο για το κακό και το σκοτάδι, αλλά θα πρέπει να μιλάμε για το καλό, το φως, όπως και μια κινέζικη παροιμία, όταν βρισκόμαστε σκοτάδι, δεν πρέπει να καταραστούμε το σκοτάδι, να ανάψουμε μια φλόγα, μέσα ένα φως μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι πρεσβευτής και έχω γράψει βιβλία, διδακτορική διατριβή για την όμορφο, για το καλό, για το κακό, για την έννοια του και πώς μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο ένα, στο αγαθό, όπως κατονόμασαν οι φιλόσοφοι τον ίδιο το Θεό. Περνάμε λοιπόν, πριν κλείσουμε, στα βιβλία τα οποία μπορούν να προμηθευτούν μέσα από ειδικές τιμές, μέσα από προσφορά που κάνουν οι σημερινοί εκπομπή, όσοι τηλεφωνήσουν σήμερα, θα τα πάρουν σε πολύ χαμηλή τιμή και τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή, Ουσία και Αθανασία της Ψυχής. Μιλούμε συνεχώς για αυτό το βιβλίο που έχω γράψει μέσα από μεγάλη έρευνα και μέσα από βιωματική εμπειρία. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον χρόνο. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την φύση και την σιωπή στον Πλοτίνο, στον Νεοπλατωνισμό και πώς μπορεί ο άνθρωπος να γαλινεύσει, να ηρεμήσει, να δει τη ζωή με ένα άλλο μάτι, με διαφορετικό τρόπο, να μιλάει για ανώτερες αξίες, για ανώτερες αρετές, για ανώτερα συναισθήματα. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και πατερική θεολογία, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Βλέπουμε και τη συλλαβική δραστηριότητα του συνεργάτη, συνοδοιπόρου του κ. Ατζακλή, Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός, Υδροχοϊστές. Το επόμενο βιβλίο είναι οι προφητείες για τη συντέλεια του κόσμου. Τέλος, η αναγέννηση, η ανακαίνιση, η αναμόρφωση του κόσμου. Μείνετε κοντά μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο αυτό για να ρωτήσετε πληροφορίες. Μία λέξη, γιατί ναι, με πιέζουν πολύ. Μία λέξη θα πω. Μία λέξη. Πείτε κύριε Τζακλή, γιατί με πιέζουν πολύ. Μας αγαπάει όλους. Να είστε καλά κύριε Τζακλή. Η αγάπη είναι το σημείο, χαρακτηριστικό σημείο της εποχής μας. Να είστε καλά. Είδατε και το τηλέφωνο και τα βιβλία που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή, πάντα στις 10.30 με 11 παρά 25 περίπου. Ερχόμενη Παρασκευή δείτε την εκπομπή σε επανάληψη στις 2 τη νύχτα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Γεια σας. Αμήν.